просто сделать спутник, например, который бы работал бы и связывал бы, и показывал бы греческим диаспорам, в Австралии ли это, в Америке ли это, греческие программы Греции, а в Греции бы транслировались программы греческих диаспор. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει ένας σταθμός, το οποίο να μπορούσε να ενώσει τον ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό της γης, έτσι, να μεταδίδει τηλεοπτικές εκπομπές από την Ελλάδα, αλλά και να λαμβάνει ελληνικές εκπομπές που πραγματοποιούνται στις χώρες που ζει ο ελληνισμός. Для меня вот эта задача гораздо более важна была бы, чем... Αυτό το ζήτημα για μένα είναι ίσως και λίγο πιο σπουδαίο από τα άλλα ζητήματα που είναι πανανθρώπινα και είναι, αφορούν πολλούς λαούς, σχεδόν όλους τους λαούς του πλανήτη. И опять же не надо забывать о том, как распространение таких ценностей, которые проповедует эллинизм во всем мире. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό σκοπός είναι η μετάδοση των ελληνικών ιδεωδών, ιδανικών και την μεταδιάδοσή του σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτά, όπως αποδεικνύει και η ιστορία του ελληνισμού, είναι αιώνια και επίκαιρα ακόμα και σήμερα. Είμαι υπέρ τέτοιου διαστημικού σταθμού. Бабушку, когда в 90-м году осенью на корабле проплывал мимо Греции. Θυμήθηκα αυτά τα λόγια της γιαγιάς μου όταν το 90 με ένα κρουαζιερόπλοιο έβλεπα, περνούσα γύρω από την Ελλάδα και είδα την Ελλάδα από μακριά. Да, бабушки уже не было, к сожалению. Γιαγιά μου ήδη είχε πεθάνει, την θυμήθηκα εγώ στο... Я вот вспоминал о том, что вот бабушке не удалось, а вот я увидел Грецию. Και τότε είπα στον εαυτό μου, κοίτα, η γιαγιά μου δεν τα κατάφερε, εγώ την βλέπω την Ελλάδα, έστω και από μακριά. Вы знаете, не знаю, насколько это правда или нет, но, наверное, доля здоровой правды в этих словах тоже будет. Δεν ξέρω πόσο αληθής είναι τα λόγια αυτά που θα σας πω τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθής. Греки бывшего Советского Союза всегда говорят, наверное, мы любим Грецию гораздо больше, чем греки, которые живут в этой стране. Μέσα στην Σοβιετική Ένωση και σήμερα στη Ρωσία πολλές φορές οι Έλληνες εκεί μου λένε και γενικώς έχουν αυτή την άποψη ότι αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο από τους Ελλαδίτες. Наверное, это не совсем так, потому что, безусловно, каждый грек патриот своей страны, он любит свою страну. Μπορεί να μην είναι και η απόλυτη αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι κάθε Έλληνας αγαπάει την Ελλάδα. Но доля правды, большая, здоровая доля правды в этих словах есть. Ένα μικρό μερίδιο της αλήθειας υπάρχουν σε αυτά τα λόγια. Которая дала такие понятия, как, например, в этих самых в легендах Греции, в мифах Греции, как легенда о Фаэтоне, легенда о Икаре и Дедале и так далее и тому подобное, ну, не имеет права сидеть на обочине истории. Η Ελλάδα που έδωσε ακόμα στα αρχαία χρόνια τους μύθους για τον Ίκαρο και άλλα δεν έχει δικαίωμα να κάθεται στοιχή, πρέπει να πετάξει. Поэтому я думаю и я мечтаю пока об этом. Προς το παρόν εγώ ονειρεύομαι, ώστε κάποιος Ελλαδίτης Έλληνας. Я уверен, что когда-нибудь кто-нибудь проснется, оставит чашечку кофе в сторону и все-таки совершит этот полет. Γι' αυτό ελπίζω ότι κάποτε κάποιος Έλληνας θα πετάξει. Η Ελλάδα για σας. Ну, и вот, продолжение этого разговора, что для вас является Греция? Вы знаете, Греция для меня, в первую очередь, это та страна, которая дала миру православие. Наверное, это самое главное. Та страна, которая... Я бы не сказал и не говорил бы сегодня, что эта страна дала миру демократии, потому что слово демократия в нашем современном мире для меня это ругательство. Каждый понимает это слово по-своему. А вот то, что эта страна дала культуру, дала православие, это, наверное, самое главное. Фото,
μένα το σημαντικότερο που αυτή η χώρα δημιούργησε και διέδωσε την Ορθοδοξία. Я бы этот задал вопрос, а в первую очередь родителям. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, όχι στο γενικά σε όλους τους Έλληνες, αλλά σε Έλληνες γονείς. Что вы сделали для того, чтобы ваши дети не думали, не мечтали уехать из Греции? Στους γονείς θα ήθελα να ρωτήσω, τι κάνετε εσείς οι γονείς, ώστε τα παιδιά σας να μην σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό και να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Действительно сложное положение. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πραγματικά σοβαρά προβλήματα. Но, наверное, Греция не нуждается в помощи материальной. Αλλά δεν νομίζω ότι η Ελλάδα χρειάζεται υλική βοήθεια. Это самое легкое, что можно сделать, дать деньги. Το να δώσεις, να μαζέψεις και να δώσεις χρήματα είναι το πιο εύκολο. А чтобы они помогли Греции духовно, чтобы они помогли Греции идейно, чтобы они помогли Греции видеть себя именно Грецией. Εγώ θα ήθελα Έλληνες της Διασποράς να δώσουν ιδέες, να δώσουν παραδείγματα, ώστε чтобы Греция была Грецией, да, с большой буквы. Ώστε η Ελλάδα να είναι Ελλάδα, αλλά με μεγάλο έψι. Όταν ο Θοδωρής έφερε την ελληνική σημαία από το διάστημα και την έδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκείνος με χαρά, δέχοντας τη σημαία, άρχισε να λέει ο πρώτος Έλληνας στο διάστημα, ο πρώτος Πόντιος στο διάστημα, ο πρώτος αυτός. Και τώρα θα σας πει ο Θοδωρής, τι αστείο, όπως τα κάνουν όλα οι Πόντιοι τα πράγματα και κάνουν τα αστεία τους, τι έπαθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν έλεγε ο πρώτος. Και ο Θοδωρής του είπε, έστω Θοδωρή. Και εγώ είπα, κύριε Στεφανόπουλο, συγγνώμη πολύ, ο Ντέναμι ο πρώτος, εγώ είμαι ο τρίτος. Κύριε Στεφανόπουλο, έστασαν έτσι, μετέβησαν το помощника, то вы и то, если он тот цалов вы и то, как им подлинный ксерный крепиус, это у него протуски у Левтера, он говорит, Кири Стефанополос, у Юрий, как его постика. Он тиосисе.